για καταδίωξη από πλευράς δασαρχείου κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι των Κυμερίων, από τους οποίους ζητείται να εγκαταλείψουν τα μαντριά τους μετά από 40 χρόνια. Δημιουργείται και κάποιο πρόβλημα με το δασαρχείο που αρχίσαν να μας καταδιώκουν, να μας γράφουν κάποια προστήματα βαριά, να μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τις εγκαταστάσεις και να φύγουμε. Εδώ και 40 χρόνια έχουμε τα μαντριά μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Φέτος δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα. Ξεκίνησε και αρχίσαν να μας στέλνουν κάποια προστήματα βαριά, που να μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις μας. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι φέρονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο, απλά δεν ξέρουμε ποια ημερομηνία. Θα γίνουν. Πέστε μας λίγο, τι είδους κινητοποιήσεις προβλέπονται από τους ίδιους κτηνοτρόφους των Κυμερίων? Προβλέπουν όλοι να κατεβάσουμε τα ζώα εδώ κάτω, στο παζάρι. Στο ποτάμι, εδώ στο παζάρι, θα κατακλείσουμε όλο το χώρο. Γύρω στα 17.000 ζώα. Πιστεύετε ότι με αυτήν την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων θα έρθει ένα αποτέλεσμα θετικό για όλη αυτή την κατάσταση? Πιστεύω. Τώρα, αν δεν πιστεύω, εμείς θα κάνουμε και πιο δυναμικές μετά. Έχει έρθει το κτένι πλέον στο λέμε, και ο κόσμος, αδυνατεί. Τι να κάνει? Θα τους τα χαρίσουμε τέλος πάντων. Ας τα πάρουν και ας τα βγάλουν πέρα αυτή. Τι να κάνουμε? Το πρωί της Τρίτης, οι κτηνοτρόφοι επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Ξάνθης, ο οποίος ήδη προγραμμάτισε συνάντηση για αύριο το πρωί με τον δασάρχη για να δουν από κοινού το πρόβλημα. Σήμερα πήγαμε καμιά 25 άτομα στο Δήμαρχο. Μας δέχθηκε ο Δήμαρχος. Το θέσαμε τα προβλήματα αυτά, τα οποία εδώ και μέρες λέμε. Ο άνθρωπος μας δέχθηκε, είπε, δεσμεύτηκε, θα βοηθήσει στο πρόβλημα μας επάνω και μάλιστα έκλεισε και ένα ραντεβού για αύριο με τον κύριο δασάρχη, κάτι σε 9 με 9.30 ώρα. Εν αναμονή λοιπόν της αυριανής συνάντησης και των λύσεων που θα αναζητηθούν, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κοπάδια τους και να οδηγηθούν σε εφανισμό.